Τελειώσω, κύριε Κουρού. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εδώ έχω από πότε είναι η τελευταία άδεια. 2012. Άδεια πυρασφάλειας δεν υπήρχε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί να μας λέτε τώρα ότι στους 9 μήνες δεν κάναμε τίποτα. Και αυτό εμείς θα το κάνουμε. Τον Απρίλιο είναι έτοιμη η μελέτη. Ναι, αν λέτε ότι καθυστερήσαμε, ναι. 2 μήνες μπορεί να καθυστερήσαμε. Ήταν μέσα στο καλοκαίρι, ήταν οι ευρωεκλογές, ήταν το ένα, ήταν το άλλο. Αλλά ήδη ξεκινάμε για να γίνει αυτό το έργο επιτέλους, γιατί είναι αστολίδι αυτό το πάρκινγκ και μόνο έτσι καμία δημοτική αρχή τα προηγούμενα χρόνια δεν συμπεριφέρθηκε σε αυτό. 115 θέσεις που μπαίναν με τη δική τους ευθύνη. Αν είναι δυνατόν να γίνει κάτι και να τρέχουμε όλοι, όλος ο Δήμος, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί να λέτε ότι είναι προσβλητικό. Προσβλητικό είναι, κύριε Κοζιάκη, που δεν είχε άδεια τόσα χρόνια. Αυτό είναι προσβλητικό και προς τους δημότες μας και προς το Δήμο Κοζάνης. Το αναφέραν τη λέξη προσβλητικό 4 φορές. Αυτό είναι το προσβλητικό, να μην έχει τα άδεια τόσα χρόνια. Και εσείς ήταν δημοτική αρχή, δεν κάνατε τα πρέποντα. Άρα λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ. Και όπως σας είπα, έτσι και αλλιώς το πάρκινγκ θα έκλεινε. Τη διαδικασία την τρέχουμε κανονικά. 128.000 ευρώ να γίνει όπως πρέπει να γίνει, να τελειώσει και με το θέμα της πυρασφάλειας. Και να, βέβαια, να γίνει ένα διαφορετικό, ένας κανονισμός λειτουργίας διαφορετικός, με τιμές διαφορετικές, με την ασφάλεια που χρειάζεται αυτό, με νέα τεχνολογία για την πόρτα που είναι απαρχαιωμένη από το 2011 και τις κάρτες και τα λοιπά, και να υπάρχει 24-ωρη φύλαξη με κάμερες και τα λοιπά. Αυτά είναι που πρέπει να γίνουν για το Δήμο Κοζάνης, για ένα σύγχρονο Δήμο. Δεν έχουμε θέση στάθμευσης. Δεν κάναμε τίποτα άλλο τα χρόνια για να έχουμε ένα πάρκινγκ της προκοπής. Ένα και μοναδικό είναι το δημοτικό πάρκινγκ και αυτό δεν το προσέξαμε ποτέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο. Κάποιος άλλος θέλει να κάνει ερώτημα?